Φίλες και φίλοι του Lama Games TV, καλώς ορίσατε σε κάτι πολύ μοναδικό, πολύ διαφορετικό. Σήμερα θα δούμε αν αξίζει ή όχι το Neptunia X-Men Rancagora Ninja Wars. Για αρκετούς από εσάς που μπορεί να μην το γνωρίζετε, το Neptunia και το X-Men Rancagora είναι δύο διαφορετικά franchise τα οποία έρχονται σε μία μίξη. Η μίξη αυτή συνέβη πριν δύο χρόνια που κυκλοφόρησε το παιχνίδι, αλλά μιας και λάβαμε τον κωδικό σήμερα, δύο χρόνια μετά, δεν μπορούμε παρά να μην μπούμε για το παιχνίδι. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω ξεκινήσει και εγώ το παιχνίδι μαζί σας για να πούμε τις πρώτες εντυπώσεις. Όπως βλέπετε εδώ πέρα υπάρχει ένα στυλ κουβέντας και συζήτηση σαν visual novel και μετά πάμε στο fighting game. Είναι action RPG με διαλόγους στα ιαπωνικά, γύρω στις 10 ώρες περίπου gameplay και πολύ λίγα side quest. Πάμε λοιπόν να δούμε για λίγο το gameplay. Εδώ σας αφήνω να τα απολαύσετε χωρίς commentary, διότι όπως θα το καταλάβετε πέφτει μπόλικο ξύλο. Προχωράμε λοιπόν. Κάπως προχωράμε, είναι instance based τα fights, όπως βλέπετε. Με διάφορα combo τα οποία μπορεί να κάνει κάθε χαρακτήρας. Προχωράμε λοιπόν, βρίσκουμε και το loot. Διάφορα τέρατα τα οποία εμφανίζονται και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε για να περάσουμε τα barriers. Είναι pre-request που υπάρχουν σε instance based παιχνίδια, ότι αν προχωρήσεις στο επόμενο κομμάτι πρέπει να έχεις νικήσει hips ή αριθμό αστρόφου. Ίσως το fighting είναι λίγο repetitive. Υπάρχουν αρκετά ωραία και ενδιαφέρουσα skill για τον κάθε χαρακτήρα, αλλά καταλήγει να είναι repetitive γιατί δεν υπάρχει δυσκολία. Μπορείς να το βάλεις στο hard mode βέβαια, αλλά έχοντας παίξει το main story στο hard mode, δεν μπορώ να πω ότι είδα κάτι πολύ έτσι, πώς να το πω, κάτι συγκλονιστικό, τρομακτικό ή οτιδήποτε. Γενικά το παιχνίδι βασίζεται σε φαν της σειράς. Τι εννοώ, δηλαδή θεωρώ πως αν κάποιος είναι φίλος της σειράς και δεν έχει καμία επαφή, μπορεί να μην ξετρελαθεί κιόλας. Αλλά υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες μπορεί να το πάρεις, να το παίξεις και να μείνεις άφωνος. Εγώ προσωπικά θα το έβαζα ένα 8 στα 10 έχοντας παίξει. Θα μπορούσε και 7 ίσως, αλλά τα jiggly physics δεν με αφήνουν να βάλω λιγότερο από 8. Το story είναι ok, είναι ένα κλασικό crossover δύο παιχνιδιών όπου υπάρχει στο τέλος ένας main villain. Συν ότι τα κορίτσια εδώ δεν πολεμήσανε ποτέ ως αντίπαλες, ίσα ίσα ήταν έτοιμες για να συνεργαστούν. Θα το παίξουν περισσότεροι, δεν είναι κάτι. Και κάπως έτσι λοιπόν λύγει το πρώτο dungeon το οποίο. Θα τα σκυπάρουμε αυτά τα πράγματα, δεν θέλω να φάτε spoil, η αλήθεια είναι. Yeah.
προσωπικά αυτό θα πω. Αν είστε φαν της σειράς Νεπτούνια ή είστε φαν της σειράς Σένραν Κάγκουρα, νομίζω θα ξετρελαθείτε. Εγώ προσωπικά που γενικά μπορώ να πω ότι το Σένραν Κάγκουρα ήταν ένα κομμάτι το οποίο το είχα λατρέψει προσωπικά σαν παιχνίδι. Ήταν κάτι το οποίο με είχε γεμίσει. Δεν θεωρώ ότι μπορώ να πω ότι το συγκεκριμένο με τρελαίνει. Το ούτως άλλως ένα είναι turn-based και το άλλο είναι action. Γενικά είναι μια ok μίξη. Δεν μπορώ να βάλω κάτι παραπάνω από αυτό. Γενικά όταν παίζω fighting game παραμένω έτσι μερικές ώρες action games και επειδή που παραμένω λίγο ήσυχος. Τώρα πήραμε το level, φάγαμε το Demon Bull που ήταν το boss αυτού του dungeon. Dungeon, κομμάτι του story mode τέλος πάντων. Dungeon δεν είναι, αλλά καταλαβαίνετε τι εννοώ. Ένας από τους λόγους που έβαλα 8 επίσης είναι ότι θα ήθελα παραπάνω cinematic, δηλαδή τέτοια παιχνίδια. Καταλαβαίνω το visual novel style το οποίο έχουν και βλέπω το γεγονός του πως λειτουργούν κάποια πράγματα, αλλά δώστε μου λίγο cinematic σε αυτά τα παιχνίδια. Το opening cinematic δηλαδή είναι καταπληκτικό, είναι απλά απογοητευτικό που περνάμε σε visual novel style αντί για cinematic στο exposition του plot. Αυτά κατά τα άλλα, αυτά από εμένα, 8 στα 10, αν αξίζει, προφανώς για να δίνουμε 8 στα 10 και αξίζει. Μείνετε συντονισμένοι στο Lama Games TV, έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο, να είστε πάντα καλά. Bye!